Το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών απαντά μέσω του Όπεν στις βολές, Δένδια Παντελή, για την παροχή όπλων στην Τουρκία. Θυμίζω ότι ο Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι δεν γίνεται η Γερμανία να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει την τεράστια ισχύ που έχει για να βάλει κανόνες και όρους στην Τουρκία. Καλό μεσημέρι. Ζητήσαμε από το Υπουργείο Εξωτερικών χθες να σχολιάσει τις δηλώσεις του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Δένδια. Σήμερα μας ήρθε η απάντηση. Σύμφωνα με το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών, η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί για αποκλιμάκωση και διάλογο στην Ανατολική Μεσόγειο. Αναφερόμενο στα θέματα των εξοπλισμών και των εξαγωγών όπλων προς την Τουρκία, το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών μας αναφέρει ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ακολουθεί μία περιοριστική και υπεύθυνη πολιτική εξαγωγής αμυντικού εξοπλισμού. Για τον λόγο αυτό, προτού πάρθει απόφαση και δοθεί άδεια σε κάθε ανάλογη περίπτωση, λαμβάνονται υπόψη τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Επίσης, το γερμανικό ΙΠΕΞ αναφέρει ότι οι αριθμοί αδειών που δόθηκαν για εξαγωγές όπλων προς την Τουρκία βρίσκονται σε πολύ πολύ χαμηλό επίπεδο. Δεν έχει δοθεί, λέει, καμία άδεια για κρίσιμους εξοπλισμούς που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από την Τουρκία στο πλαίσιο τοπικών στρατιωτικών επιχειρήσεων. Είναι αλήθεια, Λίνα, ότι η Γερμανία έχει σταματήσει τις πολλές εξαγωγές όπλων προς την Τουρκία από το 2018. Εξακολουθεί όμως ένα πράγμα, την εξαγωγή και τη συμπαραγωγή των υποβρυχίων U-214, στα οποία αναφέρθηκε ο κύριος Δένδιας. Στην απάντηση αυτή του γερμανικού ΙΠΕΞ δεν αναφέρεται πουθενά το θέμα των υποβρυχίων. Αναφέρεται ότι είναι πολύ λίγες εξαγωγές, δεν αναφέρεται όμως πουθενά το θέμα των υποβρυχίων, αυτό δηλαδή που καίει την Ελλάδα, Λίνα. Τέλος, να θυμίσω ότι χθες η καγκελάριος Μέρκελ είπε ότι η πολιτική της Τουρκίας στη Μεσόγειο, Ανατολική Μεσόγειο, είναι πολύ επιθετική και πολύ προκλητική. Είπε όμως και ότι η Τουρκία δέχεται τους περισσότερους πρόσφυγες από τη Συρία σε ολόκληρο τον κόσμο και ότι πρέπει να τη βοηθήσουμε, γιατί είναι καλύτερα οι πρόσφυγες να μείνουν εκεί παρά να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το είπε ξεκάθαρα. Λίνα.